Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας δείξω τις αγορές που έκανα από το site της ΕΛΦ. Για όσες με ακολουθείτε στο Twitter είχαν ενημερώσει για την προσφορά που είχαν στα ΕΛΦ. Μείον 50% είχα βάλει και τον κωδικό. Και μια παρένθεση, στο Twitter ενημερώνω συχνά για όσες προσφορές λαμβάνω στα mail μου. Οπότε όσες έχετε Twitter, αν θέλετε μπορείτε να μου κάνετε μια αίτηση για να μου στείλετε ένα request μάλλον για να διαβάζετε, για να σας ενημερώνω για αυτές τις προσφορές. Κλείνει την παρένθεση και συνεχίζω. Ήθελα από καιρό να δοκιμάσω προϊόντα της ΕΛΦ, γιατί έχω δει πολλές κριτικές και είχα την περιέργεια. Όχι ότι χρειαζόμουν ιδιαίτερα κάποιο προϊόν, αλλά ξέρετε, ήθελα να δοκιμάσω και με το 50% είναι μια πολύ καλή προσφορά να πάρω μια ιδέα. Λοιπόν, και αγόρασα, ήταν πάρα πολύ οικονομικά, ήταν πολύ καλά συσκευασμένα σε αυτό εδώ το κουτί. Μέσα είναι γεμάτο με, ήταν γεμάτο με, πώς το λένε αυτό, δεν ξέρω. Είχανε πάρα πολύ γρήγορα. Λόγω του αυξημένου όγκου παραγγελιών μου έστειλαν mail ότι θα καθυστερούσαν λιγάκι να τα στείλουν. Εγώ είχα κάνει την παραγγελία γύρω στις 28 Αυγούστου, κάπου τόσο. Μου τα έστειλαν 1 Αυγούστου και 5 Αυγούστου είχαν φτάσει η Ελλάδα. Λοιπόν, και να σας δείξω τώρα τι πήρα. Ξεκινήσω από τα μαντιλάκια de maquillage. Να σας πω καταρχάς ότι έχω δοκιμάσει μόνο 2 προϊόντα, οπότε αυτό θα είναι απλά, σας δείχνω ότι έχω αγοράσει, δεν είναι review. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα μαντιλάκια, δεν θυμάμαι τιμές, πόσο είχαν, αλλά ήταν αρκετά οικονομικά. Έχει μέσα 20, δεν το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, μετά πήρα αυτό εδώ το, πώς λέγεται, Simmering Facial Whip στο Pink Lemonade και είναι highlighter, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μάγουλα και στα μάτια και στα χείλη και είναι έτσι ένα ροζ, νομίζω με χρυσή λάμψη να είναι ή ασημένια, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, και το πήρα και, και στο Spotlight που είναι ένα λευκό. Αυτό το πήρα γιατί μου θυμίζει λίγο το Albatros της NARS, σε υγρή μορφή βέβαια, και ήθελα να το δοκιμάσω. Μετά, τι άλλο πήρα, τι να σας δείξω. Πήρα αυτό το μολύβι για τα μάτια. Έχει μέσα και ξύστρα, στο καπάκι δηλαδή είναι και η ξύστρα του. Και το πήρα στο συναπόχρωση που είναι, Boldly Bronzed. Δεν είχα κάτι ανάλογο, οπότε ήθελα να το δοκιμάσω. Μετά πήρα αυτό εδώ το bronzer. Στην απόχρωση Golden Bronzer. Θα σας το δείξω. Αυτό το έχω δοκιμάσει και μου αρέσει αρκετά. Όχι ότι μπορώ να πω ότι με μαυρίζει ιδιαίτερα, αλλά μου αρέσει γιατί δίνει έτσι μια πολύ διακριτική λάμψη στο πρόσωπο. Και είναι αυτό εδώ που το αναμειγνύω και τα 4 χρώματα μαζί με το πινέλο και το βάζω στο πρόσωπο. Είναι πολύ ωραία και η συσκευασία, θυμίζει έτσι κάπως NARS. Μετά το επόμενο, εδώ και καιρό ήθελα να δοκιμάσω μίνι ψαλιδάκι για τις βλεφαρίδες, αλλά το μόνο που ήξερα ότι υπάρχει είναι του Σου Εμούρα και δεν ήξερα αν ήθελα να δώσω τόσα λεφτά και να πω και στη διαδικασία να ψάξω να το βρω στο eBay, από αξιόπιστο πολιτή και όλα αυτά τέλος πάντων. Οπότε με το που είδα ότι η ΕΛΦ έχει κάτι παραπλήσιο, το πήρα αμέσως. Και δεν το, αν το ήξερα πιο πριν, θα το έπαιρνα πολύ πιο πριν, γιατί μετά το ήθελα εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, για να σας δείξω τι, πόσο ακριβώς είναι. Έχει ένα ανταλλακτικό λαστιχάκι. Και είναι αυτό εδώ. Και το χρησιμοποιώ εγώ, το θέλω βασικά για τις ακριανές βλεφαρίδες. Γιατί έχουν την τάση, δεν ξέρω αν το έχετε εσείς, να πηγαίνουν λίγο προς τα κάτω, να πέφτουνε. Και
δεν θέλω να γυρνάω δηλαδή όλες τις βλεφαρίδες, γιατί οι υπόλοιπες βλεφαρίδες μου είναι κανονικές, μόνο οι ακριανές είναι λίγο πιο μακριές και δεν ξέρω, ίσως να βαραίνουν περισσότερο και πέφτουν έτσι πιο πολύ και γι' αυτό χρειαζόμουν κάτι. Αυτό το έχω δοκιμάσει, είναι το δεύτερο προϊόν που έχω δοκιμάσει και μου αρέσει πολύ, είναι πολύ καλό. Το άλλο που πήρα είναι το Makeup Mist & Set και είναι αυτό εδώ το μικρό μπουκαλάκι που είναι για να σετάρει το μακιγιάζ. Έχω το Fix Plus, αλλά το Fix Plus δεν είναι ακριβώς για να σετάρει το μακιγιάζ, είναι πιο πολύ για να φέρει αυτό το, ξέρετε, το look το πολύ πουδραρισμένο, να το κάνει πιο φυσικό. Και αυτό έχει αλόι, green tea, αγκούρι και βιταμίνες α, σ και δεν το έχω δοκιμάσει, είναι ακόμα κλειστό. Το δοκιμάσω και θα σας πω, ήταν πολύ καλή τιμή του. Ήθελα να πάρω και το καθαριστικό για τα πινέλα, όχι τόσο γιατί έχω ακούσει ότι είναι καλό. Πιο πολύ ήθελα για να ρίξω μέσα το καθαριστικό για τα πινέλα μου από τη MAC που έχω, γιατί είναι πιο καλό το μπουκαλάκι του, είναι με τέτοιο. Ενώ της MAC δεν είναι και τόσο βολικό, αλλά δεν το είχε, ήταν sold out. Αυτό ήταν το μόνο κακό, ότι μπορεί να έχει την προσφορά το 5%, αλλά επειδή, μάλλον εξαιτίας προσφοράς, κάποια αντικείμενα ήταν sold out, όπως ήταν επίσης και το, πώς το λένε, το primer για τα μάτια, που ήθελα επίσης να το δοκιμάσω, αλλά δεν μπόρεσα. Ευτυχώς όμως, όπως επίσης και το ψαλιδάκι το κανονικό για τις βλεφαρίδες ήταν sold out. Ευτυχώς δεν ήταν sold out τα πινέλα που ήθελα να πάρω και πήρα αυτά εδώ τα τρία. Αυτό είναι από τη Studio σειρά. Μισό λεπτό. Και είναι από τα πιο γνωστά πινέλα της Elf. Είναι το Powder Brush. Είναι αυτό εδώ. Είναι επίπεδο. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για make-up, είτε για πούδρα, για bronzer. Διάφορες χρήσεις. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα γιατί δεν τα έχω καν κλείνει. Άρα ανυπομονώ. Και αυτά είναι από την κανονική σειρά. Αυτά νομίζω είχαν αρχική τιμή 1 ευρώ και 70 λεπτά, κάπου τόσο. Και αυτό είναι το eyeshadow blush, brush, sorry. Είναι το απλό, το συνηθισμένο για να βάζουμε σκιά. Αν καταφέρω να το βάλω ποτέ. Να το. Και το άλλο είναι το blending eye brush, που είναι για να κάνουμε blending εδώ σε αυτή την περιοχή, στην εξωτερική γωνία. Λοιπόν, και μετά αυτό που σας είπα ότι ήθελα ήταν το ψαλιδάκι της Λοφαρίδης, το οποίο δυστυχώς ήταν sold out. Αλλά μετά βρήκα ότι υπήρχε αυτό εδώ το, πώς να το πω τώρα, να το πω kit, να το πω, πώς το λέει εδώ, το πακετάκι τέλος πάντων, με 1, 2, 3, 4, 5 προϊόντα που είχε μέσα, συμπεριλαμβάνει και το ψαλιδάκι για τις βλεφαρίδες που θέλω να δοκιμάσω. Γιατί έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτό το ψαλιδάκι, το οποίο μόνο το κανονικά είχε 1,70, αλλά δεν υπήρχε, και αυτό είχε νομίζω 7 ευρώ, δεν είμαι σίγουρη. Και έχει μέσα τη μάσκαρα, ένα μολύβι σε καφέ σκούρο από ό,τι βλέπω, αυτή τη τετραπλή σκιά, το ψαλιδάκι και ένα πινέλο για να smudging, πώς να το πω τώρα το smudging, για να κάνει τέλος πάντων αυτό το smoky. Λοιπόν, και ανυπομονώ να δοκιμάσω και τις σκιές, ήθελα να δοκιμάσω σκιές. Και εφόσον έχει εδώ, και είναι και ωραία χρώματα, έτσι, καφέ από χρώσεις, αυτό λέγεται Beautiful Browns. Και είχε άλλα νομίζω 3 διαφορετικά,
Αλλά αυτό το που με ενδιαφέρει εμένα και ταιριάζει περισσότερο και στα χρώματά μου. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αγορές μου από τα ELF. Έχω μεγάλη περιέργεια να τα δοκιμάσω και να δω πώς θα μου φανούν. Φυσικά θα κάνω βιντεάκι και θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.